και μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση. Για μας προέχει η επίλυση των προβλημάτων του πατραϊκού λαού. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, έτσι θα πορευτούμε και θέλω να ευχηθώ για μια ακόμα φορά σε όλους και όλες καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο κύριος Κώστας Χριστόπουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Νέοι Άνθρωποι, Νέα Πόλη, να υπογράψει το πρακτικό και να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Γενικέ, κύριε Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι ως παράταξη θα εκτελέσουμε στο ακέραιο το καθήκον που μας έταξαν οι συμπολίτες μας την 7η Νοεμβρίου και στη θέση που μας όρισαν. Θα είμαστε παρόντες σε όλη την τετραετία ή όση αυτή είναι. Θα δώσουμε τη μάχη για αυτά που υποσχεθήκαμε προεκλογικά και για αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι για το καλό της Πάτρας. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλοι και οι 25 που εκλεγήκαμε και ορκιστήκαμε σήμερα με τη δική μας παράταξη, θα είμαστε συνεπείς σε όλη τη διάρκεια αυτής της θητείας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Δημοτική Αρχή, να συγχαρώ όλους όσους επισελέγησαν και ορκίστηκαν σήμερα και να δώσουμε ραντεβού πια στις 2 Ιανουαρίου με τις ημερεσίες που θα αρχίσει η νέα θητεία και εκεί ο καθένας θα δώσει όλες τις δυνάμεις για το καλό του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση Πάτρας. Αγαπητές συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εκ μέρους της Λαϊκής Εισπύρωσης πρέπει να πω ότι πριν από 3 μέρες αυτή εδώ δίπλα μας η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για πολλούς μετά το 80 ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση. Γιατί ήταν συγκεντρωμένος αυτός εδώ ο κόσμος? Για να διαμαρτυρηθεί για αυτούς που με τους νόμους τους τον φέρνουν σε μια ατελείωτη δυστυχία. 1 εκατομμύριο άνθρωποι άνεργοι. Δηλαδή χωρίς δυνατότητα να επιβιώσουν. Άρα δεν είναι ελεύθεροι. Διότι όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις, να εργαστείς και να αμείβεσαι, είσαι εξαρτούμενος και οδηγείσαι σε ατελείωτη δυστυχία. Εκατομμύρια άλλοι σε ανασφάλεια. Αυτά γιατί γίνονται? Γίνονται γιατί έγινε κάποια καταστροφή? Όχι. Γίνονται γιατί κάποιοι, που εμείς τους λέμε πλουτοκράτες και μονοπόλια, αποφάσισαν ότι για τη δική τους την ευτυχία θα πρέπει να δυστυχήσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί που εργάζονται και χτίζουν με τον ιδρώτα τους αυτή τη χώρα. Όλα αυτά με τι γίνονται? Γίνονται με νόμους. Ψηφίζονται και πρέπει να επιβληθούν. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα να ορκιστούμε, να υπερασπιστούμε τους νόμους. Ποιους νόμους? Αυτούς που οδηγούν την νεολαία μας σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να την δεχθεί κανείς. Να είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος κουράστηκε, έφτασε, τελείωσε, πήρε πτυχία και θέλει να εργαστεί και να μην του δίνουν τη δυνατότητα να εργαστεί. Θα πρέπει εμείς αυτούς τους νόμους να τους στηρίσουμε και να τους υπερασπιστούμε. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε ο άνθρωπος που έχει οικογένεια να ταΐσει και να έχει το ψυγείο του άδειο, γιατί κάποιοι θέλουν να ζουν ευτυχισμένοι μέσα στη χλυδή και να επιβάλλουν αυτόν τον τρόπο. Αυτά όλα επιβάλλονται με νόμους. Εμείς λοιπόν, ως εκλεγμένοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, δηλώνουμε ότι ορκιζόμαστε ότι θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του λαού. Αυτός είναι ο όρκος που μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα αυτονών που θέλουν να επιβάλλουν αυτή τη δυστυχία. Η τεχνική και η επιστήμη βρίσκεται στο ανώτερό της επίπεδο. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να μην υπάρχει κανείς πεινασμένος.
να μην υπάρχει κανείς ο οποίος να μην ικανοποιεί τις σύγχρονες του ανάγκες. Αυτοί που παίρνουν εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία έχουν ως εργαλεία κυβερνώντες και νόμους να τα επιβάλλουν και άλλους τρόπους. Εμείς θα είμαστε με τη μεριά του λαού, ο οποίος με τη δύναμή του και με εμάς θα προσπαθήσουμε να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή τη δήλωση καταθέτω και στα πρακτικά, στο πρακτικό οργομοσιών και θα παρακαλούσα τη Δημοτική Αρχή να το ενσωματώσει στο πρακτικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστος Πατούχας, επικεφαλής της Ανυπότακτης Πολιτείας. Συνθήκες που επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα με αστραπία ταχύτητα. Αναλογιστείτε τις αλλαγές που έγιναν μόνο στον τελευταίο μήνα, δηλαδή από την επομένη των εκλογών και μέχρι σήμερα. Ραγδαία επιδείνωση για το λαό, πολυνομοσχέδια, αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, επαγγελματική καταστροφή χιλιάδων ανθρώπων, με μια κυβέρνηση που διέστρεψε και αντέστρεψε το μήνυμα των εκλογών και υπηρετεί ακόμα πιο πυθύνια τις εντολές των ξένων τραπεζιτών και της ντόπιας ολιγαρχίας που βλέπει το παιχνίδι να παίζεται απολύτως με τους δικούς της όρους. Η νέα Δημοτική Αρχή θα κριθεί ακριβώς από τον τρόπο που θα αντιλαμβάνεται την κατάσταση αυτή. Θα παίξει το ρόλο που ιστορικά της αναλογεί, δηλαδή να συμπαρασταθεί, να οργανώσει, να ηγηθεί στους λαϊκούς αγώνες. Εν πάση περιπτώσει αυτός θα είναι ο ρόλος που της ανατίθεται από την ιστορία και τη ζωή. Εμείς θα θέλαμε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και έχουμε πάντα και έχοντας πάντα καλές προθέσεις, τις το ευχόμαστε. Και θα θέλαμε να μπορούμε να ελπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε το δικό μας ρόλο. Να πρωτοστατούμε σε κάθε τι που θα ενισχύει το ηθικό, την ελπίδα, την αυτοοργάνωση, τους αγώνες των συμπολιτών μας, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αντίσταση, την άμυνά μας. Θα το κάνουμε με λόγια και με πράξεις, με προτάσεις και πολιτική γραμμή. Η πόλη μας έχει εκρηκτικά προβλήματα και όσα από αυτά απαιτούν για τη λύση τους οικονομικό κόστος, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι γνωρίζουν και θα γνωρίσουν την κυβερνητική εγκατάλειψη. Εν τέλει, κάθε μέρα και πιο πολύ θα γίνεται συνείδηση ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια συνολική πολιτική μεταβολή που θα διώξει τους υποτακτικούς, τους πρόθυμους να θυσιάζουν τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα, που θα οργανώσει με νέα λαϊκή πλειοψηφία τις αλλαγές που η ιστορία επιβάλλει να γίνουν για το καλό του απλού ανθρώπου, των νέων παιδιών που δικαιολογημένα μουρτζώνουν όποιον βρουν μπροστά τους, που δικαιούνται τα πάντα και έχασαν το δικαίωμά τους στην αισιοδοξία και τη ζωή. Για αυτή τη νέα συνείδηση θα κάνουμε κάθε τι που θα αναλογεί στις δικές μας δυνάμεις. Εύχομαι στους απερχόμενους, στον κύριο προς τον προηγούμενο δήμαρχο, δηλαδή και όσους δεν διεκδίκησαν την ψήφο των συνδημοτών μας, κάθε τι δημιουργικό από εδώ και πέρα και με την ιδιότητα των ενεργών πολιτών που ελπίζω δεν θα τη χάσουν να σταθμίσουν στις νέες συνθήκες την κοινωνική τους συνεισφορά. Και γιατί όχι κάποιοι από αυτούς, εγώ το εύχομαι σε όλους, να βρεθούν μαζί με το λαό στους αυριανούς αγώνες. Κύριε Δήμαρχε, σας εύχομαι δύναμη και δράση, αντοχή και οξυδέρκεια για το καλό των δημοτών και της πόλης. Εύχομαι σε κάθε συμπολίτη υγεία και ηθική δύναμη για να είναι ο καθένας σας, ο καθένας μας, χρήσιμος για το αύριο και για τα παιδιά μας. Εύχομαι να συνοδεύουν όλους σας οι ευχές της Εκκλησίας. Προσωπικά βεβαίως διατήρησα το δικαίωμα να ορκιστώ μόνο στη συνείδησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
κύριος Ανδρέας Τζουραμάνης, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης, Πρωτοβουλία Πάτρας. Σημότατοι, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πρωτόγνωρο αυτό εδώ και συγχωρέστε μου τη τυχόν αγωνία και άγχος που διακατέχει τη φωνή μου. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν στο νέο Δήμαρχο Πατρέων, στον κύριο Γιάννη Μαρά, σε αυτόν προσωπικά καλή δύναμη στη νέα δημοτική αρχή που έχει αναλάβει και στον δύσκολο αγώνα που έχει να διεκπαιρώσει, όχι όμως μόνο στο πρόσωπο του ιδίου αλλά και στους συνεργάτες του. Θέλω να ευχηθώ μέσα από το βάθος της καρδιάς μου καλή δύναμη και καλή θητεία να έχουν την επόμενη τετραετία. Όντως, τα πράγματα στη χώρα μας αλλά και στην πόλη μας είναι πολύ δύσκολα. Εγώ θέλω να πω ως νέος άνθρωπος να διατηρήσουμε την ελπίδα μας και την πίστη μας. Την ελπίδα μας αυτή που αν τη χάσουμε τότε θα χαθούμε όλοι μαζί. Δεν μ' αρέσει να μην διατηρώ την ελπίδα μας. Γι' αυτό προτείνω και παρακαλώ να διατηρήσουμε την ελπίδα και όλα θα πάνε καλύτερα. Για μένα πάω ότι αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα δημιουργική και όχι μαύρη και ζωφερή. Εμείς ως νέα γενιά με τη δική σας ψήφο και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είμαστε εκεί πάντοτε με λόγο ειλικρινή, ανιδιοτελή, πολιτικό και θα προσπαθήσουμε να εκφέρουμε έναν άλλο πολιτικό λόγο, μια άλλη πολιτική κουλτούρα, χωρίς τόλμο, χωρίς φωνές, χωρίς αντικλείσεις. Αλλά με μια απλότητα και με μια σύνεση ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα, θα προτείνουμε επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο. Και θα χαρώ στο τέλος αυτής της θητείας να με συναντάτε στον δρόμο και να σας συναντώ και να μου λέτε ότι, ή μάλλον να μας δίνετε συγχαρητήρια στη νέα γενιά ότι δεν είπαμε πολλά, αλλά κάναμε πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Δημήτρης Αϊβαλής, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Ενωμένη για την Πάτρα. Γιατί και προεκλογικά πιστεύω ότι όλοι ενεργήσαμε και θα ενεργούμε στη συνέχεια για το καλό και το συμφέρον της πόλης. Όμως, εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και να ξέρουμε και όλοι όσοι είμαστε εδώ, ότι η πόλη μας έχει σοβαρά συσσωρευμένα προβλήματα. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, ότι παραλαμβάνετε μια πόλη που έχει σοβαρά προβλήματα και πολλά χρέη, δεν ξεκινάτε από μία μηδενική αφετηρία, ξεκινάτε από μία μείον αφετηρία. Επομένως, έχετε πολύ σοβαρό και δύσκολο δρόμο για να πετύχουμε και κάτω από τις συγκυρίες που υφίστανται σήμερα στη χώρα μας, τους στόχους τους οποίους έχετε βάλει. Εγώ εύχομαι να εκπληρωθούν. Θα είμαστε συμπαραστάτες σας και σας το δηλώνουμε. Πιστεύω ότι είναι μία μεγάλη πρόκληση αυτή η θητεία. Γιατί έχουμε έναν καινούριο Δήμο, έχουμε έναν μεγαλύτερο Δήμο, σήμερα είναι μαζί μας συμπολίτες μας που δεν ήσταν πια στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εύχομαι ότι και αυτοί μαζί να λειτουργήσουν για το καλό του συνόλου της πόλης, του συνόλου του Δήμου και κυρίως εμείς που προερχόμαστε από τον Κεντρικό Δήμο να μην ξεχάσουμε αυτούς που συνενώθηκαν μαζί μας στο καινούριο μεγάλο καλλικρατικό Δήμο του Δήμου Πατρέων. Νομίζω ότι σήμερα δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα. Θέλω να ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία στη νέα θητεία, καλή επιτυχία και καλή δουλειά σε όλους μας. Ευχαριστώ.